Αρκετή ώρα συζήτησης και διαδραμάτευσης. Ξανά αυτή είναι η φάση λοιπόν, κύριε Σεκίνη, την ξαναβλέπουμε. Την μπάλα φτάνει στον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Αυτός καλύπτεται, κάνει το σουτ. Την μπάλα πάει στη γωνία του Ραμπατζή, πάει να την προλάβει. Δεν την ακουμπάει. Δεν την ακουμπάει, δεν την ακουμπάει καθόλου. Ο Μήτρογλου και γι' αυτό ο Καλόπουλος μετά την υπόδειξη του βοηθού που τη συζητήσαν όλοι μαζί πήγε σέντρα. Και τώρα βεβαίως από την άλλη πλευρά διαμαρτύρονται από τον πάγκο της ΑΕΚ. Ξανά η φάση. Λέει Μίλτον Θεοδωσίου. Πάρα πολύ έντονοι οι διαμαρτυρίες. Ο Γενικός Αρχηγός Βασίλης Δημητριάδης, όλοι αλλά πληρωματικοί έχουν πέσει πάνω στον τέταρτο διτή, τον κύριο Τριτσόνη, να διαμαρτυρηθούν για τον καταλόγηση τελικά του γκολ. Και ψάχνουν να δουν ακόμη τι γίνεται. Έχει πάει και κοντά του και ο Ντούσαν Βάγεβιτς. Διαμαρτύρονται, υπάρχει έντονο τεταμένο το κλίμα. Μαντούκα κάνει τη σέντρα απέναντι για τον Μπλάνκο που χάνει την κεφαλιά, κόβεται καθαρά. Ραούχο, το σουτ στην κίνηση, γκολ η μπάλα στα δίχτυα, φοβερό γκολ από τον αμυντικό, τον Σκόκο, στην κίνηση της ΑΕΚ, ο οποίος βρέθηκε στη διαγώνιο, πυροβόλησε τον Αντώνη Νικοπολίδη από μεγάλη απόσταση και ο Αρχεντίνος στέλνει την μπάλα στη δεξιά του γωνία και κάνει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-1 στο 33. Εδώ ο Νικοπολίδης που βεβαίως είναι πάντοτε από τους καλύτερους του Ολυμπιακού, αλλά στη συγκεκριμένη φάση είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσει. Δείτε ξανά πώς βρέθηκε ο Σκόκο απέναντι στα δεξιά που έχει αλλάξει με τον Μαντούκα πλευρά και πιάνει το σούτ στον αέρα στην κίνηση. Μπάλα περνάει, είναι στη γωνία, είναι σχεδόν αδύνατο και για τον κολλήγιο να κάνει κάτι. Το φάουλ για την ΑΕΚ με τον Νάτσο Σκόκο. Να εκτελεί απευθείας ο Νικοπολίδης, είναι εκτός εστίαση, μπάλα είναι στα δίχτυα. 2-1 παίρνει προβάδισμα η ΑΕΚ στο 40, καθώς ο Σκόκο είδε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που βρίσκεται και επιχείρησε απευθείας να τον πυροβολήσει και το έκανε. 2-1 η ΑΕΚ. Νάτος εδώ ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού που ένα βήμα πίσω προσπάθησε να κάνει για να το αποσοβήσει, δεν τα κατάφερε όμως. Είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρός σήμερα. Και με αυτή τη φάση δείχνει ότι δεν είναι σοβαρός, γιατί όταν ξέρεις ότι ο Σκόκο έχει τόσο καλό πόδι, θα έπρεπε να είχες προσέξει περισσότερο τη φάση αυτή. Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ, δεύτερο και για τον... Και ανεβαίνει ο Ραούχο που έχει πάρα πολύ χώρο για να κάνει το σούτ του επιχειρήν Νικοπολίδης. Κόρνερ σταματά μας τον Ζεμπούρ. Έχει την ευκαιρία στο πέναλτι αν φύγει να κάνει και σούτ, αλλά κλείνεται για την ώρα. Προσπαθεί να περάσει μόνος του όλο τον κόσμο. Γίνεται το σούτ ο Νικοπολίδης στην προσπάθεια του καφέ των σταματέμισμα να απειλήσει. Το έκανε και ο Ζερή, δεν πέρασε μπάλα. Το κάνει και ο Ρόμπερτ Μπράβο δεύτερη φορά. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα 2-2. Ο Ολυμπιακός τον Ροσίδη έχει σφυρίξει, ο Καλόπουλος έχει δώσει φάουλ. Δεν μετραπεί ο Παναγιώτης Βάρκος, ναι. Η δική μου άποψη συμφωνεί με τον Μέτρο Καραβή, την υπερβολική αντίδραση του Καλόπουλου. Μια μονομαχία ήταν... Είναι από τις φάσεις που γίνονται στον αέρα. Έτσι, σέντρα του Γκαλέτη. Η κεφαλιά στη γωνία, αυτή είναι η πρώτη μεγάλη απόκριση.